Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει πως αποτελεί ανησυχητική ένδειξη το γεγονός ότι τα 2/3 του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά διαμορφώνεται στο 70%, ενώ για τα καταναλωτικά στο 76%, τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του εξαμήνου. Είναι γενικά διαπιστωμένη η αδυναμία μεγάλου κομματιού των οφηλετών να δώσουν αυτά τα οποία είχαν πάρει με άλλες τιμές και άλλες αξίες και με άλλους μισθούς, και αυτό φαίνεται και στην εισπραξιμότητα των φόρων και στην εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών και ειδικά των ρυθμίσεων, αλλά και στη μειωμένη ανταπόκριση που υπάρχει στη διαδικασία του συνεργάσιμου δανειολήπτης της τράπεζας. Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαπίστωση ότι περισσότερα από 40% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης του ενός έτους έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 720 ημερών με αυξητικές τάσεις. Μόνο λοιπόν με διαγραφές, με γενναίες διαγραφές, μπορούν να εξυγειανθούν τα τραπεζικά δεδομένα στην Ελλάδα. Όσο αφορά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, αξίζει να σημειωθεί ότι κάτι περισσότερο από 3 εκατομμύρια φάκελοι δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, από ένα συνολικό αριθμό άνω των 9,4 εκατομμυρίων. Ο αριθμός αυτός, εξηγεί η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι πολύ μεγάλος, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο αριθμός των ενεργά απασχολούμενων στην Ελλάδα είναι 3,6 εκατομμύρια το 4ο τρίμηνο του 2015.